Γιάννη, οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή συγκλίνουν στο ότι οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της αδυναμίας να βρεθεί ο εκλεκτός για, τον, για την προεδρία της Κομισιόν αλλά και για τα υπόλοιπα αξιώματα ε, Τινάζει στον αέρα και το debate των πολιτικών αρχηγών που είναι προγραμματισμένο στην 1η Ιουλίου. Και αυτό γιατί, γιατί η ημερομηνία που μέχρι αυτή την ώρα έχουμε πληροφορηθεί ότι διακινείται μεταξύ των γραφείων των Ευρωπαίων ηγετών για να πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδο, ούτω ώστε να μπορέσει να βρεθεί λύση με του αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι επικρατέστερη για την 1η Ιουλίου. Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν σοβαρέ υποχρεώσει σε άλλε ημέρε, θέλω να σου πω δηλαδή ότι ε, μέχρι πριν από λίγο, συζητούσαν να τοποθετηθεί η έκτακτη σύνοδο ε, προ τα τέλη του Ιουνίου μέχρι τι πολύ αρχέ του Ιουλίου. Αυτό περιόριζε δηλαδή την δραστηριότητα, την, ε, την, ε, την δυνατότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η έκτακτη σύνοδο περί τι 4 με πέντε ημέρε. Φαίνεται ότι η 1η Ιουλίου, αυτή την ώρα που μιλάμε, επαναλαμβάνω, είναι η ημερομηνία η επικρατέστερη, και αν αυτό επισημοποιηθεί σε λίγη ώρα από τώρα, σημαίνει ότι το των πολιτικών αρχηγών στον αέρα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι την Δευτέρα που είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής με τους εκπροσώπους των κομμάτων που είχε μείνει στη μέση σήμερα με τα θέματα των δημοσιογράφων και όλων των θεματικών ενωτήτων το πώς αυτό δηλαδή θα στηθεί θα συνεδριάσει εκ νέου για να ξεκινήσει από την αρχή. Να βρεθεί Μάλιστα. δηλαδή νέα ημερομηνία που θα μπορεί να πραγματοποιηθεί το debate. Ενδεχομένω Εξαιρετικά Γιάννη. δύσκολο, Γιάννη, ναι. γιατί εκείνε οι μέρε, και όσο πλησιάζουμε, είναι φυσικό προ την ώρα τη κάλπη, φορτώνει το πρόγραμμα όλων των πολιτικών αρχηγών, αυξάνονται οι υποχρεώσει και κυρίω εκείνε τι μέρε τοποθετούνται και οι πολύ σημαντικέ και μεγάλε ομιλίε στι πρωτεύουσε των, των, των περιφερειών ή την και Άρα λοιπόν, ζητήματα, Γιάννη, αυτό το θέμα. Τώρα, ε, να δούμε όμω και τον τρόπο με τον οποίο. Θα διεξαχθεί εάν βεβαίω γίνει το debate, σε ό,τι αφορά λοιπόν τα ερωτήματα που θα τεθούν απέναντι στου αρχηγού. Ναι, σήμερα είχαμε την συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής που εισχολείται με τα θέματα των δημοσιογράφων που θα συμμετάσχουν όσο και των ενωτήτων που θα περιλαμβάνουν και το χρονικό και την χρονική της διάρκεια. Ε, οι πληροφορίες μας λένε ότι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος έθεσε θέμα δημοσιογράφων, δηλαδή να μην βρίσκονται μόνο οι εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών αλλά να υπάρχει και μια αναλογική εκπροσώπηση από πλευράς των εφημερίδων. Μάλιστα. Αυτό προκάλεσε έναν προβληματισμό στου υπολείπου και η πλευρά τη Νέα Δημοκρατία με τον εκπρόσωπό τη, τον κύριο Ζούλα, είπε ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορέσει να υπάρξει αντίρρηση για το τι θα γίνει με του δημοσιογράφου. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα τη Διακομματική Επιτροπή. Είναι ένα θέμα που θα το αποφασίσουν τα ίδια τα κανάλια και τα ίδια τα μέσα ενημέρωση. Εάν αποφασιστεί το πλαίσιο εκπροσώπηση αυτών, σε κάθε περίπτωση λοιπόν θα, θα, η, η συζήτηση οδηγήθηκε, Γιάννη, στο ότι εάν έπρεπε να εκπροσωπηθούν τα ε, έντυπα μέσα, οι εφημερίδε δηλαδή, ε, για να κάνουν οι εκπρόσωποι των εφημερίδων ερωτήσει στου πολιτικού αρχηγού, θα έπρεπε να προτιμηθεί, να βρεθεί μάλλον ένα πλαίσιο το οποίο θα καθόριζε την επιλογή των μέσων. Τώρα. Που θα μπορούσε αυτό να ήταν, α πούμε, οι, με, των, οι πέντε πρώτε κυκλοφορίε των εφημερίδων.